στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουρανοί, παράγεται, το Πνεύμα της Θείας, κατά κού παρών και τα πάντα πλέον, της ουρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ευθέτης σκήνουσον ημί και καταχάρισον ημάς, ο πάσης κυρίως και σωσόσον σώσον καθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Έχουμε δύο βιβλία που έχουν βέβαια ξεχωριστό το όνομά του μέσα στην Εκκλησία μας, που τα έχει εν χρήση ως λειτουργικά, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά γιατί δεν παίρνει ο χρόνος, αλλά γυρώσκονται ανάλογα με τις εορτές. Το ένα είναι μόνιμο, είναι η Καινή Διαθήκη, και το άλλο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πολλοί από εμάς τους βαπτισμένους, τους ορθόδοξους λεγόμενους χριστιανούς, το ένα το αγνοούμε, την Παλαιά Διαθήκη. Το άλλο, ή γνωρίζουμε οι περισσότεροι μερικώς και με έλλειψη μεγάλη την Καινή Διαθήκη, γιατί παραδείγματος χάρη πόσα είναι τα Ευαγγέλια, και απαντάνε 12. Έτσι λέμε. 12 απαντάνε κόσμος, ο πολλής κόσμος. Ενώ οι Ευαγγελιστές είναι 4, 12 τα Ευαγγέλια. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι ευρισκόμενοι στην αίρεση γνωρίζουν και τη μελετούν. Τι γράφει, άσχετα αν το παρερμηνεύουν, η Παλαιά Διαθήκη και τι η Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Κύριος είπε ότι αυτοί που είναι στο σκοτάδι, οι άνθρωποι του αιώνα, η του αιώνος τούτου, η του αιώνος τούτου, το πω μια φορά, η τα παιδιά του αιώνος τούτου, είναι καλύτερα από τα παιδιά της Βασιλείας των Ουρανών, από τους ιούς της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή ο Κύριος χωρίζει δύο κατηγορίες, αυτούς που ζουν στον κόσμο τώρα ή και που θα ζήσουν στο μέλλον, και τους δίνει το όνομα σκοταδιού Βασιλείας Ουρανών, αιρετικούς βαπτισμένους ορθόδοξους, και λέει σε μελέτη, σε επιμέλεια, σε εργατικότητα είναι καλύτερα τα παιδιά του αιώνας τούτου. Ενώ τα παιδιά, τα βαπτισμένα, τα ορθόδοξα, είναι αμελή, δεν καταρτίζονται γύρω από τις γραφές και επομένως είναι αξιοκατάκριτα. Και τα μεν και τα δε, αλλά πολύ περισσότερο αξιοκατάκριτα είναι τα παιδιά που είναι βαπτισμένα και προορίζονται για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Είναι, νομίζω, σαφή. Ο Κύριος χωρίζει τις κατηγορίες. Για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη έχει ομιλήσει ο Κύριος.
έχει δώσει σαφέστατες, ξεκάθαρες οδηγίες. Ο ίδιος είπε για την παλαιά, δεν ήρθα για να την καταργήσω την Παλαιά Διαθήκη, αλλά ήρθα για να την συμπληρώσω. Ούτ ήλθον καταλύσε, δεν ήρθα για να πω τέρμα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν χρειάζεται, όχι, ήρθα για να την συμπληρώσω, για να την τελειοποιήσω προσφέροντας το δικό μου νόμο. Το καινούριο νόμο που λέγεται Καινή Διαθήκη. Η πρώτη Διαθήκη είναι κυρωμένη και σφραγισμένη από το αίμα των τάβρων και των τράγων. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, για να βρείτε λύση στα κακά, στα αμαρτήματα που κάνετε, δεν έχετε παραπέρατε ζώα, να τα προσφέρετε θυσία, η οποία λεγότανε εξυλαστήρια θυσία. Δηλαδή, θυσία που σου έδινε μία λύση στα αμαρτήματά σου. Και ήταν στα μέτρα των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Και σφάζανε ταύρους, τράγους, πρόβατα. Γι' αυτό θα φωνάξει δυνατά, θα κηρύξει δυνατά ο Απόστολος Παύλος και θα πει «Ουχή το αίμα των ταύρων και των τράγων σώσει εμάς». Δεν θα μας σώσει το αίμα των ταύρων και των τράγων. Δεν δίνει άφεση αμαρτιών. Αλλά το αίμα Κυρίου Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είναι της Παλαιάς Διαθήκης, επαναλαμβάνω, βασισμένο πάνω σε θυσίες ζώων. Η Καινή Διαθήκη είναι σφραγισμένη με το αίμα του αρνίου, όπως το αναφέρει προφητικά ο Δαβίδ, τον λέει ο αμνός του Θεού ελέησόν με, σε ένα σημείο του, στη δοξολογία. Έτσι δεν είναι, κάπου το λέει. Ναι. Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ναι. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τον χαρακτηρίζει 1080 χρόνια προς τον Κύριο, πριν έρθει ο Κύριος, ο Δαβίδ, αυτός που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου, είναι ο αμνός, ο αληθινός αμνός που θα σφαχτεί για τις αμαρτίες του κόσμου. Και είναι και εκείνος «Ον εκήρυξεν ο Ισαΐας». Το είπε και ο Ισαΐας ότι «Τον είδα». Φοβερό πράγμα, ε. Οι προφητείες που εμείς διαβάζουμε στην Εκκλησία μας, της Παλαιάς Διαθήκης μιλάμε τώρα, έτσι, υπόθηκαν όχι συλλαμβάνοντας δια του Αγίου Πνεύματος εδώ σαν ιδέα οι προφήτες. Αυτό που επρόκειτο να γίνει μετά από 1000 χρόνια, επειδή δεν υπάρχει χρόνος στον ουρανό, το χρόνος ισχύει για μένα, για σας, για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη γη. Για το Θεό είναι άχρονα όλα. Οι προφήτες λοιπόν, ό,τι έπαιρναν από τον ουρανό και πρόκειται να γίνει μετά από 1000 τόσα χρόνια, το έβλεπαν μπροστά τους να γίνεται. Το έβλεπαν να γίνεται και το έλεγαν. Όχι το άκουγαν ή το έπαιρναν σαν μήνυμα. Το έβλεπαν. Τους το έδειχνε ο Θεός, το έβλεπαν στην πραγματικότητα, το προφήτευαν, το έλεγαν. Για τους ανθρώπους ήταν προφητεία. Και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης ακατανόητο. Ακατανόητο. Άλλωστε ο Ιερός Χρήστος λέει οι προφητείες όλες της Παλαιάς Διαθήκης σκόπιμα ελέγχθησαν
κατά τρόπο ενηγματικό να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Διότι η Πνεύμα Άγιο δεν υπήρχε. Πώς τις καταλαβαίνανε. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε όταν κατέβηκε την Πεντηκοστή. Έκτοτε έχουμε στην Εκκλησία μέσα μία αιώνια Πεντηκοστή στην Εκκλησία μέσα, την οποία βεβαίως δεν την καταλαβαίνουμε. Για τον αυτό μετά που είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν το καταλαβαίνω. Όμως είναι η Εκκλησία μας μέσα στην Πεντηκοστή. Λοιπόν, ο Κύριος έδωσε, σφράγισε με το αίμα του την Καινή Διαθήκη. Τώρα, να πάμε στα ανθρώπινα δεδομένα. Φτιάχνω εγώ μία Διαθήκη για να έχει κύρος, πρέπει, δεν φτάνω μόνο εγώ να βάλω την υπογραφή μου. Πρέπει να είναι και άλλο πρόσωπο στη μέση, να υπογράψει και αυτό, ώστε να βεβαιώνεται ότι έχει κύρος αυτή και να φέρει και σφραγίδα του κράτους από την άλλη μεριά. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν οι συμβαλόμενοι. Αυτός που υπογράφει με το αίμα του είναι ο Κύριος. Είναι η Διαθήκη που άφησε και την υπέγραψε με το δικό του αίμα. Και δεν πάβει να έχει ισχύ αιώνια. Όμως, δεν μπορεί η Διαθήκη του Κυρίου να έχει ισχύ αν δεν πούμε και εμείς το ναι. Για μας την έκανε, χρειάζεται και εμείς να κάνουμε την αποδοχή της Διαθήκης. Και από εκεί και πέρα μετράει η δική μας προσωπική ελευθερία στην Καινή Διαθήκη για να έχει ισχύ. Πρέπει να πούμε ναι Κύριε, θυσίασε το σώμα σου, την κατάνθρωπο ζωή σου και υπέγραψε με το αίμα σου την Καινή Διαθήκη. Σε ευχαριστούμε γιατί το έκανες αυτό. Αποδεχόμαστε και σεβόμαστε και τιμάμε το αίμα σου. Και τι απομένει, λέμε, σε ένα ψαλμό, ένα κομμάτι, τα σευχάς μου, τις προσευχές μου, το Κυρίο αποδώσω. Έχω υποχρέωση τις προσευχές μου να τις αναφέρω στο πρόσωπο του Κυρίου ή να τον δοξάσω ή να τον ευχαριστήσω ή να τον παρακαλέσω, να τον κάνω δέηση. Έχω υποχρέωση. Αυτό είναι το καθήκον μου. Και στην Καινή Διαθήκη που έχει υπογραφεί, η δική μας υποχρέωση είναι το ναι μας να είναι η εφαρμογή. Γι' αυτό και δόθηκε η Καινή Διαθήκη. Είναι λοιπόν συμπλήρωμα τέλειο στην Παλαιά Διαθήκη η Καινή Διαθήκη. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Παράδειγμα αναφέρω, όλοι είμαστε, αλλά το λέω σαν παράδειγμα μεμονωμένο, και έχω υποχρέωση αυτό το βιβλίο που μου ανοίγει τα μάτια να το σέβομαι. Να το μελετώ και να υπακούω σε εκείνα που λέει. Λέει, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού. Και προσθέτει παρακάτω. Και ποιούντες αυτόν. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος μόνο που ακούει, αλλά εκείνος που βάζει και σε εφαρμογή το λόγο. Αυτός είναι ο αληθής, ο πιστός χριστιανός που σέβεται, υποτάσσεται και εκτελεί το Λόγο του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη θα συναντήσουμε κατά πρώτον την ιστορία ενός λαού που έχει το όνομα Ισραηλιτικός λαός. Βεβαίως αναφέρεται ότι ο λαός εκείνος
στο σύνολό του ξεκίνησε με τη λατρεία του ενός Θεού. Ήταν μονοθεϊστικός, όχι ενοθεϊστικός, μόνο σε ένα Θεό πίστευε ο Ισραήλ. Εμείς λέμε πιστεύω εις ένα, ενοθεϊσμός, ένας Θεός. Εκεί είχαν μόνο ένα Θεό, μόνο θεϊστές. Πιστεύανε λοιπόν σε ένα Θεό που ο ίδιος του είχε αποκαλύψει το όνομά του. «Ποιο είναι το όνομά σου», ρωτάει ο Μωυσής στο Σινά επάνω, όταν πήρε τις 10 εντολές, μάλλον όχι, στην Αίγυπτο, όταν τον κάλεσε ο Θεός να αναλάβει την αρχηγία να οδηγήσει το λαό από την Αίγυπτο, τη σκλαβιά, προς το Ισραήλ, προς την Παλαιστίνη, τότε του είπε «Ποιος είσαι Κύριε»? «Εγώ είμαι ο Ον». Δεν είπε όνομα άλλο, ο Ον, λέξη Ον, δύο γράμματα που γράφεται και στην ωραία πύλη, στην εικόνα του αρχιερέως Χριστού, λέει ο, Ον. Σημαίνει, εδώ πω, αιώνιος, η λέξη Ον, εκείνος που υπάρχει, απάντη. Άρα είναι αιώνιος. Είμαι ο Ον, δεν του είπε είμαι εκείνος ή εκείνος, με ονόματα, είμαι ο αιώνιος, του είπε. Αποκαλύπτει λοιπόν στο Μωυσή το όνομά του, πιστεύει ο λαός ο Ισραήλ στον Όντα, στον Θεό που έχει το όνομα Ον, ονομάζεται εκλεκτός λαός και πολλοί κάνουν ένα ερώτημα. Μα η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για έναν λαό σκληροτράχυλο και Καινή Διαθήκη ακόμα. Λέει λαός σκληροτράχυλος, δηλαδή δεν έσκυβε τούτο εδώ εύκολα κάτω στο Θεό, όχι σε άνθρωπο. Το λέει. Και μάλιστα και ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, λαός σκληροτράχυλος. Όταν ακούσανε εκείνο και γίνανε θηρία, ρίξανε τις πέτρες επάνω του. Στη Νέα, και ο Δαβίδ λέει, σε ένα ψαλμό μέσα, λαός ο παραπικραίνων. Σε ένα ψαλμό. Αναφέρει και ο Δαβίδ, που είναι δικός τους. Προφήτης, προερχόμενος από τους Ισραηλίτες. Δεν μιλάει ότι είναι όλος ο λαός εκλεκτός. Εκλεκτός είναι ο Δαβίδ, εκλεκτός είναι ο Πρωτομάρτης Στέφανος, που έπεσε πριν από η Εκκλησία ξεκινήσει καλά-καλά. Προφήτες είναι λαός του Θεού, εκλεκτός. Όσοι αρνούνται να είναι παιδιά του Θεού, ενώ τους έχει παιδιά ο Θεός, δεν είναι εκλεκτοί του. Εκλεκτοί είναι αυτοί που παραμένουν κοντά του. Αυτοί που έχουν συνέπεια σε αυτά που τους δίνει ο Κύριος για να κάνουν. Μας ομιλεί λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη για εκλεκτό λαό πειθαρχημένο στο θέλημά του και τους εκούσια υπακούοντες στις προσταγές του Κυρίου. Δηλαδή θεληματικά αποδέχονται να κάνουν τις εντολές του. Είναι εκλεκτοί αυτοί για το Θεό. Και οι υπόλοιποι μη εκλεκτοί. Άμα θα ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη θα δούμε ότι η σειρά των Πατριαρχών ολόκληρη, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ κλπ. Ή οι προφήτες, ο Μιχαίας, Ιωήλ, Οσιέ, Ιωνάς, Ισαΐας, Ερεμίας κλπ. Όλοι αυτοί ήσαν που έσκυβαν το κεφάλι, ομιλούσε ο Κύριος και έλεγαν, ανοίξτε να δείτε, «Λάλη Κύριε», και ο δούλος σου ακούει. Λάλλει και ο δούλος σου ακούει. Θα βάλω ένα ίσον, το ακούει, υπακούει. Δεν φτάνει να έχεις τα αυτιά να ακούς μόνο, αλλά και να υπακούς. Γι' αυτό και έβλεπαν
κατά το δυνατόν. Είχαν και θεωρία, η λέξη θεωρία, θεωρία στην εκκλησία μας μέσα, σημαίνει όραση, που έβλεπαν. Πώς το έβλεπαν, ήδη το καταλαβαίνουν. Όμως λέει, έβλεπαν τον Κύριο, είδα τον Κύριο, λέει ένας. Και δεν άντεξα και έπεσα και κάτω και παρέλυσα, λέει. Δεν άντεξε το μάτι μου, η ψυχή μου δηλαδή, με άλλα λόγια, να δει τον Κύριο. Τον Κύριο αιώρακα. Και ο Παύλος, ουχή τον Κύριο αιώρακα, λέει. Δεν είδα εγώ τον Κύριο. Αυτός δεν μου μίλησε στη Δαμασκό και μου είπε ότι θα γίνεις εκλεκτός κήρυκας δικός μου. Είδαν λοιπόν οι προφήτες, είδαν οι εκλεκτοί, είδαν αυτοί που είχαν εκείνο που λέει ο Δαβίδ, ο λόγος σου, μελέτη μου, εστί. Ο δικός σου λόγος, Κύριε, είναι μελέτη δική μου. Μη τα ακούτε ωραία να τα λέω, αλλά ελέγχομαι εσωτερικά. Δεν ισχύει όπως τα ακούτε ακριβώς για μένα. Τι να κάνουμε. Ο λόγος σου, λέμε όμως, πρέπει να πούμε πώς το λέει γραφή. Θα ξεχωρίσουμε και πέρα. Το αν δεν μπορώ, αν δεν το κάνω γιατί δεν μου αρέσει, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και η αλήθεια αυτή που λέει το Ευαγγέλιο. Η αλήθεια είναι αυτή που λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα, πες εγώ δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να το κάνω. Τελείωσε, το δεν μπορώ, δεν περνάει. Περνάει το δεν μπορώ. Ο λόγος σου λέει μελέτη μου εστί. Και ο Δαβίδ πάλι λέει, εκτός από αυτό λέει ότι μακάριος είναι ο ανήρ, πες το τώρα, που μελετά το νόμο του Κυρίου ημέρας και νυχτός. Είναι λέει ευτυχισμένος εκείνος που μελετάει το νόμο του Κυρίου μέρα και νύχτα. Θα μου πεις, δουλειά δεν έχω να κάνω. Για όνομα του Θεού, δεν σου λέει αφήσει τη δουλειά σου. Αλλά την ώρα την κοινή που έχεις, είτε ημέρα είτε νύχτα είναι, αλλά μπορείς και δουλεύοντας να έχεις τη γραφή στο μυαλό σου μέσα. Δεν σε εμποδίζει κανείς να είναι μελέτημά σου η γραφή. Παραγγέλει ο Κύριος και σε πληθυντικό αριθμό παρακαλώ. Σε πληθυντικό αριθμό. Μελετάτε τας γραφάς. Όχι σε νύχο αριθμό. Το λέει γραφάς, θα σου λέει γραφή και λέει διαθήκη. Αλλά λέει εδώ γραφάς. Και μάλιστα προσθέτει παρακάτω, αν το θυμάται κανείς το πει, να μελετάτε, λέει ο Κύριος, μελετάτε σε χρόνο ενεστώτα που δεν αφήνει κενά, το λες μελετώ. Τι κάνεις παιδί μου, μελετώ μαμά, δεν σημαίνει ότι το μελετώ έχει κενό. Διάλειμμα στη μέση. Αλλά ότι μελετάω συνεχώς σημαίνει. Και το μελετάτε που λέει ο Κύριος τας γραφάς. Αυτό εννοεί να είναι έγραφε παλαιά και Καινή Διαθήκη μελέτημα της καρδίας μας. Γιατί συμπληρώνει ο Κύριος. Αυτέ έγραφε παλαιά και Καινή Διαθήκη μαρτυρούσι περί εμού. Αυτές μιλάνε για μένα, ναι, και μπορείτε να μάθετε ποιο είναι το πρόσωπό μου, ποιος είμαι εγώ. Χωρίς αυτές, δεν μπορείτε να μάθετε. Οι γραφές λοιπόν έχουν κατά του Κυρίου την ρίση, το λόγο, έχουν ακριβώς, αφού ο ίδιος τις έδωσε και παρέκει και η Διαθήκη. Το ίδιο ακριβώς Κύριος. Είναι ισόκυρες, είναι ισοστάσιες, είναι ισοδύναμες. Έχουμε λοιπόν χρέος να έχουμε γνώση τις γραφές. Θα αναφέρω και μία ακόμη φορά. Η όλη η αιρετική, αν όχι τουλάχιστον τη γραφή εξ ολοκλήρου, ένα μεγάλο μέρος το γνωρίζουν απ' έξω, από έξω. Και με αυτό ξεσκονίζουν τα αδέρφια μας που δεν μελετάνε τη γραφή και τα κάνουν να αποδέχονται και να λένε, κοίταξε
ξέρει τη γραφή απ' έξω. Βέβαια, άμα εσύ δεν έχεις ποτέ τη γραφή και δέκα χωρία να σου πει αυτός, τη ξέρει απ' έξω τη γραφή. Και θα στα πει και στραβά. Άμα δεν είσαι όμως γραφή, δεν σου κάνει τίποτα που ξέρεις να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Μελετούν γραφές οι αιρετικοί. Εμείς σκοτώνουμε τις γραφές. Έπειτα θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να κάνει ένα μεγάλο παράπονο, πολύ μεγάλο παράπονο. Λέει, διημάς, το διημάς σημαίνει εξαιτίας μας βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου Ιησού στα ειδωλολατρικά έθνη, το είπε για την εποχή εκείνη, αλλά και τώρα έχει την ισχύ του. Δηλαδή εμείς οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, οι εκκλησιαζόμενοι γινόμαστε αιτία και αφορμή να βλασφημείται ο Θεός. Θα πείτε μα πώς είναι δυνατόν. Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Πώς εμείς που εκκλησιαζόμαστε, που είμαστε βαπτισμένοι, που είμαστε ορθόδοξοι, δίνουμε αφορμή να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου έξω στον κόσμο. Έτσι, έτσι, αυτή είναι η έκκληση σήμερα. Όταν εμείς δεν βαδίζουμε κατά Θεό. Τελείωσε, τελείωσε. Πώς μπορούμε να πούμε στον άλλο, ένα γύρις χριστιανός του πάντως. Ναι, ναι, αυτό δεν λέει, γιατί πολλά, γιατί μπορεί να σε δει ο άλλος σε μια στιγμή πτώσης και να σε αγωνιζόμενος. Και να δει, να πει, να αυτός ας πούμε δεν βαδίζουν, βαδίζουν αυτοί. Όποιος δεν θέλει να ζυγώσει, πέντε μέρες που σκυνήσει. Άμα δεν θέλει ο άλλος να πιστέψει να κάνει, σε βλέπει εσένα και σου λέει ότι α, να, έτσι είναι όλοι αυτοί. Άμα δεν θέλει, αλλά άμα σε βλέπει και σε κυρία αναμένο και είσαι εφαρμοστής και προσεκτικός εφαρμοστής του Λόγου του Κυρίου, αφήνεις αγνάρια. Τα βλέπει. Για να το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτό που είπε ο αδερφός, ότι άλλα μελετάμε, άλλα κάνουμε. Αυτό μας λέει να το προσέχουμε. Και αυτό που είσαι εσύ προηγουμένως, για εκείνους που έχουν και την αφορμή, θα την έχουν την αφορμή. Μιλάμε για εκείνους που μπορούμε να αφήσουμε τη δυνατότητα να αλλάξουν τρόπο ζωής από το παράδειγμά μας. Αλλά είναι και το άλλο. Δεν μπορεί να σε πάντα όμως. Δηλαδή, άμα είμαστε ανάγκη, δεν χρειάζεται να πάμε στην Εκκλησία. Δηλαδή, αμαρτωλοί είμαστε και πάμε, ας πούμε. Εμείς έχουμε ανάγκη που είμαστε αμαρτωλοί πιο πολύ. Δεν το αρνούμεθα σε κανένα αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω κι εγώ κάποιον, ο οποίος έβλεπε κάποιους που κάνανε αταστερίες μικρές και σκανδαλίζανε, όχι, και τραβήχτηκε για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως δεν είναι τώρα ότι κάποιος που αγωνίζεται και υποπίπτει σε λάθη ότι... Εντάξει, μας παραγγείλει ο Απόστολος, ο Κύριος θα γίνει με άλλες. Αυτό που λες εσύ είναι λογικό. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Κώστας ο Αδάμ. Κάνει κήρυγμα και παρουσιάζει στον κόσμο άλλο πρόσωπο από εκείνο που διδάσκει. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Δεν θα... Ναι, αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, ο αδερφός ο Σταύρος έρχεται εδώ, ακούει ή πάει στην εκκλησία και βγαίνει έξω και δημοσία δεν σέβεται αυτό που... Δεν λέμε το λάθος που εσύ τονίζεις και που είναι σωστό, που μπορώ να το κάνω και μόνος μου και να το αποκρύψω. Γιατί υπάρχει και η αθεάτη πλευρά της Ελληνικής. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι έτσι, Παναγιώτη. Έχει δύο όψεις η Ελληνική. Η μία που δεν τη βλέπουμε, είναι που τη βλέπουμε. Αυτή που δείχνουμε και φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλή. Ναι, να μην σκανδαλίζει τον κόσμο. Αν ο άλλος είναι κακοπροαίρετος, ό,τι και να δείξει, ο καθένας μας θα έχει να λέει. Για τους καλοπολόρες μιλάμε τώρα. Δεν τους αναλύσουμε και αυτούς. Εντάξει, ναι. Δεν είπα, διαφωνώ μαζί σου, δεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά είπα για τον καλοπροαίρετο να τον προσέχουμε τον καλοπροαίρετο. Ο κακός είναι κακός. Έτσι, ναι. Αλλά και για τον καλοπροαίρετο περιμένει να μαζί να κάνουμε κάτι κακό και εκεί προσεκτική. Το καλό κακό θα το κακό δεν θα κάνουμε. Λοιπόν. Αλλά υπάρχει και το άλλο όμως σκέλος. Έτσι. Τι. Βλασφημία σημαίνει και αίρεση. Τι σημαίνει? Αίρεση. Αίρεση. Ναι. Ενώ μπορεί να εννοεί ο Απόστολος Παύλος και ότι γι' αυτό βλασφημείται το όνομα του Χριστού. Ναι.
Γιατί δεν ξέρουμε εμείς να τους απαντήσουμε και διασευλώνουν με την αίρεσή τους, ας πούμε, την Αγία Γραφή και πλασφημείται δια αυτού του τρόπου, να πούμε. Με τον αιρετικό. Ναι. Καμία αντίρρηση. Αυτός φέρει και την ευθύνη της επιλογής του. Την ευθύνη της επιλογής του. Για να σε φέρω λίγο επί του θέματος πάλι, στο θέμα που... Το προηγούμενο. Yeah. Μην το αναπροχωρήσω λίγο παρακάτω, θέλω, έτσι. Και ας αφήσει τι ώρα είναι και μισή. Ας πάει παρατέταρτο, παραδέκα και να πεις κάτι που θέλεις. Αλλά μην πάμε στα ίδια λεγόμενα. Ναι. Το ρολόι σου και μισή γράφει, είναι αγιορείτικη η ώρα. Γιατί είναι παρά 20. Παρά 20, ναι. Ναι, και εγώ έχω παρά 25. Μήπως μας έφερε στην... Παρά 25 έχω. Λοιπόν, αγιορείτικη η ώρα. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και επαναλαμβάνω ότι όσο να είναι, Νίκο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχεις διαφωνία? Όχι. Τελειώσαμε, τα πάμε όλα. Άλλωστε και ο Κύριος και οι προφήτες, όπως ο Δαβίδ, συνιστά να είναι οι γραφές, το φως, και κάτω από εκείνο το φως να περπατάμε. Κύριε, ο νόμος σου, λέει ο Δαβίδ, ο νόμος σου λίχνος στα ποδάρια μου, ώστε να βλέπω το μονοπάτι που περπατάω. Δεν είναι λεωφόρος ο νόμος του Θεού, είναι μονοπάτι. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έγραφε Παλαιά και Καινή Διαθήκη, δόθηκαν από τον Κύριο τον ίδιο, άρα δεν είναι μία παραπάνω και άλλη παρακάτω. Είναι και οι δύο ισοστάσεις, ισόκυρες, ισοδύναμες, ισάξιες. Έχουμε λοιπόν χρέος, υποχρέωση, να τις μελετώμε αφού έχουμε και παραγγελία. Όλοι οι προφήτες κήρυξαν χωρίς να έχουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη μπροστά τους. Λέει, πνεύματι Θεού φερόμενοι, λέει Απόστολος Παύλος, οι προφήτες, πνεύματι Θεού φερόμενοι, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα τους οδηγούσε στο δρόμο που πηγαίνουν και πρόσφεραν αυτά που πρόσφεραν. Δεν είχαν γραπτά κείμενα μπροστά τους. Όπως πολύ καλά θα μου πει ο αδερφός Σταύρος και οι μαθητές. Κανένα γραπτό κείμενο. Απλώς οι προφήτες είχαν καθαρή ζωή μόνο, δεν είχαν προσευχές. Πες τα δυνατά να τα ακούμε. Γράμματα να διαβάσουν. Ναι. Απλώς πηγαίνανε κατά Θεό, δεν τηρούσαν τα εντολά του Θεού. Ναι. Και είχαν καθαρή ζωή και γι' αυτό ο Θεός τους έδινε τα οράματα αυτά που βλέπανε, ναι, και προφητεύανε. Ναι. Είχαν, λέει, καθαρή ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λέει μία φράση που μας κολλάει στον τοίχο πάνω στο καθαρή ζωή. Λέει, σφραγής, σφραγίδα της εμείς αποστολής, της δικής μου αποστολής, τι είσαστε εσείς? Εσείς που ακούσατε το λόγο μου και βαπτιστήκατε. Που σημαίνει, όταν λες σφραγίδα, εννοεί ότι αποτυπώσατε ακριβώς το δικό μου παράδειγμα και το παράδειγμά σας το δείξατε ακριβώς στο πρόσωπό σας, το δικό μου παράδειγμα, και το είδαν οι υπόλοιποι και πίστεψαν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εμείς αντλούμε, σφραγιζόμαστε από το Λόγο του Θεού, από το Λόγο των Αγίων Αποστόλων, το Λόγο των Προφητών, και σαν τους μαθητάς του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να αποτυπώνουμε το ως δείγμα στο πρόσωπό μας, στη ζωή μας, αυτά που πήραμε από τους πατέρες μας, τους Αποστόλους, τους προφήτες, από τον Κύριο, ώστε να βλέπουν και οι άλλοι. Θύμησε μας, παρά με διόρθωσες εχθές, και κοίταξε και δεν υπήρχε στον
Άγιο Γρηγόριο τον Ασιαζινό, αυτό που συζητάγαμε στη Βιθλέμ. Συζητάγαμε στη Βιθλέμ ότι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νήσις είναι που... Σας λέγατε ο Θεολόγος. Ναι, Θεολόγο λέγαω, ναι, αλλά δεν είναι. Ναι, έλεγα ότι βρήκε και με διόρθωσε σωστά, έλεγα ότι ο Άγιος Γρηγόριος, ποιος είναι επομένως, ο Νήσις. Ναι, όταν πήγε ως επίσκοπος στη χώρα του, βρήκε 17 οικογένειες μόνο χριστιανούς. Μόνο 17 οικογένειες. Και όταν εκοιμήθη, άφησε μόνο 17 οικογένειες ειδωλάτρων. Ακριβές αποτύπωμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η ζωή του δηλαδή ήταν λάμψη. Λάμψη ήταν η ζωή του. Βλέπανε πιστοί και άφηναν τα είδωλα, οι ειδωλάδρες και άφηναν τα είδωλα. Πρέπει αυτό να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι κάτι ζητάει ο Κύριος από εμάς που εκκλησιαζόμαστε, που μελετάμε τις γραφές, που ακούμε θείο κήρυγμα, κάτι ζητάει. Μα αυτό λίγο-λίγο, αλλά να το δει τουλάχιστον. Μέσα λοιπόν μιλάμε τώρα για τις γραφές και είπαμε ότι οι προφήτες δεν μελετούσαν γραφή, αλλά έβλεπαν λόγω καθαρότητας ζωής, λόγω καθαρότητας ζωής, τον καθαρό. Ένας είναι ο καθαρός. Λέει, κάπου το έχω διαβάσει. Ναι, ο Θεός εν αγίης αναπαύεται. Ο Θεός στους αγίους, στους καθαρούς δηλαδή, αναπαύεται. Και μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, μου είπε κάποιος διορθώνοντάς με, γιατί εγώ πιστεύω ότι παραδείγματος χάρη ο Άγιος Γρηγόριος είναι που του ψιθύριζε στα αυτή το Άγιο Πνεύμα. Ή ο Άγιος Βασίλειος. Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Απόστολος Παύλος που μίλαγε, ναι, που ερμήνευε τις επιστολές. Ναι. Και ήθελε ο Άγιος ο Χρυσόστομος να δει αν ήταν σωστά αυτά που... Ναι, δυνατά θα μιλάς. Και τότε ο υπηρέτης του, ο Διάκος, πήγε και είδε από την κυδαρότρυπα ότι κάποιος του μίλαγε στο αυτί. Το Άγιο Πνεύμα, Και το αυτί αυτό βρίσκεται ακόμα στην κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου. Ναι. Στο Άγιο Νόρο, στο Βατοπέδιο. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που δεν έχει γιώσει. Ναι. Η καθαρή λοιπόν, έτσι. Και όταν λέμε καθαρή, θέλω να προσέξουμε. Έχουμε δει Άγιο, και τον Άγιο που μιλάμε τώρα, ο οποίος όταν ζούσε, δεχόταν ότι είναι καθαρός. Το δεχόταν αυτό το πράγμα. Όχι. Ούτε ο Παύλος δεν το δεχόταν. Εγώ είμαι ο αμαρτωλότερος του κόσμου, έλεγε. Και έκανε αγώνα καθαρισμού. Όλοι οι Άγιοι που είναι στα τέμπλα της Εκκλησίας μας, μόνο η Παναγία ήταν ολοκάθαρη. Η Παναγία ήταν ολοκάθαρη. Δεν έχουμε από τίποτα. Όλοι οι άλλοι Άγιοι κάνανε αγώνα για να καθαριστούν. Και ποτέ δεν δεχόταν ότι είναι οι καθαροί. Κανένας. Αφού ο Παύλος λέει, εγώ είμαι ο αμαρτωλότερος του κόσμου. Και χτες που προσπαθούσε να βρω, λέει, βλέπω τον εαυτό μου δεμένο σφιχτά από την αμαρτία και φωνάζω, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Βλέπω, λέει, την αμαρτία να είναι δεμένη σφιχτά με μένα, πολύ σφιχτά, και βγάζω τη φωνή και φωνάζω, τι σμερίσετε, ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα του θανάτου, ονομάζεται την αμαρτία, θάνατο, από το σώμα του θανάτου, της αμαρτίας δηλαδή, τούτου, και βλέπω, λέει, τον Κύριο με ένα σπαθί, τάκ, και μου λέει, εγώ θα σε απαλλάξω. Άρα, δεν θα δούμε Άγιο όσο ζούσε στη γη, δεν θα διαβάσουμε δηλαδή, να ονομάζεται αυτό το Άγιο. Αμαρτωλώνε. Συνεπώς, ο Κύριος μας το είπε, ότι αμαρτωλούσε. Αλλά καθόταν όμως ο Κύριος, λέει, στις... αναπαυόταν ο Κύριος στις καρδιές των Αγίων. Αυτό που λένε ότι είναι αμαρτωλή. Γέροντα, λέει καλόγρια στο πατέρα Παΐσιο, να μας, από εκεί που είναι, να μας φωτίζει. Δεν καταλαβαίνω ότι κάνω κανένα βήμα προκοπής στην πνευματική ζωή.
Έτσι, τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Περισσότερο τα πεσήματα βλέπουμε, την πρόοδο δεν την καταλαβαίνουμε. Δεν την καταλαβαίνω για όλη αυτή την πνευματική ζωή. Άμα σ' άφηνε ο Θεός να δεις την αμαρτία, δεν θα το άντεχες. Γιατί η αμαρτία είναι ό,τι φοβερό, θάνατος είπαμε. Ό,τι φοβερό το υπάρχει. Και άμα σ' άφηνε να καταλάβεις ότι προοδεύεις, πάλι θα τα ζημιάσουν, της λέει. Γι' αυτό εσύ νιώθεις ότι δεν προοδεύεις. Είσαι σε καλό δρόμο, της απαντάει, ακριβώς. Είσαι σε καλό δρόμο. Άρα ο Κύριος έχει μερίδιο μαζί σου. Θα περπατάμε, θα πέφτουμε. Λοιπόν, μελετάμε τα σγραφάς. Στις γραφές μιλάει ο ίδιος ο Κύριος. Και βέβαια γράφουν άνθρωποι πνεύματι Θεού φερόμενοι που έχουν πλουτιστεί από το φως του Αγίου Πνεύματος και αγράμματι μάλιστα. Ώρα καλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, φοβερό πράγμα, ψαράς αγράμματος μέχρι κόκαλο, γράμματα μηδέν του μηδενός, μόνο ψάρια ήξερε να πιάνει. Ας διαβάσει ο καλύτερος επιστήμονας το Ευαγγέλιο το τέταρτο, το κάτω Ιωάννη, και ας το εξηγήσει. Μόνο οι Άγιοι, οι ασκητές, σαν τον Μέγα Βασίλειο που είπαμε προηγουμένως, ή τον Χρυσόστομο που είπες εσύ, που είδε από την κιθαρότρυπα άλλο στο πνεύμα του Άγιου να το φωτίζει, αυτοί κατανοούσαν τα νοήματα των γραφών και έδωσαν την ερμηνεία. Και έχουμε. Και την έχουμε σε βιβλία. Πολλούς τόμους ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί εφέροντο φωτιζόντουσαν από το πνεύμα το Άγιο. Μελετάμε λοιπόν τη γραφή εμείς. Λέει, δεν θυμάμαι το όνομα ενός Αγίου της εκκλησίας μας που το διάβαζα και λέει το εξής. Βλέπεις και σου λέει ο Κύριος, αγαπήσεις τον εχθρό σου. Σου φαίνεται ακατανόητο. Σου φαίνεται βουνό, σου φαίνεται βαρύ, ασήκωτο βουνό. Αν επιχειρήσεις τη σταδιακή εφαρμογή, ξέρεις τι θα κάνεις, λέει ο πατέρας εκείνος. Εσύ όταν βλέπεις, όταν σου λέει ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς, έχεις ένα αυγό στο χεράκι σου, λέει. Και βλέπεις απ' έξω τη φλίδα. Άμα δεν έχεις ανοίξει ποτέ αυγό να δεις, δεν ξέρεις τι είναι εκεί μέσα. Αν όμως εφαρμόσεις, λέει, την εντολή της αγάπης, τότε θα σπάσεις το αυγό και θα δεις τι εκεί μέσα. Τότε θα καταλάβεις τι είναι η αγάπη στην εφαρμογή, όχι στη θεωρία. Δεν καταλαβαίνετε ποτέ στην ανάγνωση, στη θεωρία να την πεις με το στόμα, δεν περιγράφεται η αγάπη. Είναι βιώματα αυτά που τα ζεις. Και όταν ζεις την αγάπη, τότε καταλαβαίνεις την αγάπη. Και κάθε εντολή στην εφαρμογή της την καταλαβαίνεις. Διαφορετικά λες, δεν την καταλαβαίνω. Οι γραφές καταλαβαίνονται πάνω στην πορεία της εφαρμογής της γραφής. Διαφορετικά λέει ο λαός ούτως, ο λαός αυτός που είχε μπροστά ο Κύριος, θα το πει και για μας, τεσχύλεση με τιμά. Διαβάζεις τη γραφή, άντε, τη διάβασα πολλές φορές, την ξέρω. Αυτό σημαίνει τον ετοιμάω με τα χείλη, με τα μάτια που τη διαβάζω. Η δε καρδία αυτού, πες το. Πόρο απέχει απ' εμού. Πολύ μακριά. Πάω στην εκκλησία, εκκλησιάζομαι. Ακούω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τιμάω, θα έλεγα, με το μυαλό μου, την εκκλησία μου, τα ποδάρια μου που πηγαίνω. Κάτι κάνω βέβαια. Θα πει κάτι κάποιος από κάτω. Και αυτό κάνω. Και αυτό κάνω. Καλό είναι να το κάνουμε, λέει. Λοιπόν. Αγιάζει το χρόνο. Αλλά το να ζεις αυτά που λέει η εκκλησία σημαίνει ότι μπαίνεις στο μεδούλι πια και καταλαβαίνεις τι γλύκα έχει. Από εκεί και πέρα είναι γλύκα. Όχι όταν μόνο απλώς μελετάς. Παίρνεις που μελετάς. Ανοίγεις τα μάτια σου, κάνεις.
αλλά δεν φτάνει. Το μελετάτε, αλλά και επί, λέει, πώς το λέει εκεί πέρα, οι Άγιοι Πατέρες που μας διαβάζει το, ότι μου λέει εγώ είμαι ο ποιμών των προβάτων, τα πρόβατα τα εμά μου ακούνε τους λόγους, τα πρόβατα μου ακούνε τα λόγια μου και με ακολουθούν τα πρόβατα μου και λέει παρακάτω ότι κάνουνε και το θέλημά μου τα πρόβατα μου. Μόνο έτσι κατανοούνται. Αλλιώς θα ψάχνουμε και θα είμαστε ακόμα σε σκοτάδι. Οι αιρετικοί δεν διαβάζουν τη γραφή. Ο διάβολος δεν διαβάζει τη γραφή, τι λες, δεν ξέρει, όχι διαβάζει. Τι ξέρει, όλοι απ' έξω. Ο ερωτικός πώς πολεμάει, τι διαβάζει και τι μαθαίνει, που είναι σατανοπρόβλητος, δουλεύει για σατανά, τι ξέρει τη γραφή, σε πολεμάει. Του τη σφυρίζει όμως ο διάβολος αυτή. Ε, δύναμη. Του τη σφυρίζει και ο διάβολος αυτή, λέω. Ναι, του τη σφυρίζει, δεν ξέρει απ' έξω, δεν είναι ότι τη διαβάζει και την καταλαβαίνει, γιατί ναι. Και εμείς διαβάζουμε και δεν τα θυμόμαστε. Ναι, μπράβο. Τη διαβάζω εγώ ένα σαροφάρι και δεν καταλαβαίνω. Μου φεύγει. Κάποια στιγμή που, εδώ που μιλάω, τώρα μου έρχονται όμως. Λοιπόν, δεν σε αφήνει και έτσι. Ναι, λοιπόν, ο Κύριος ενεργεί όταν χρειάζεται να κατανοούμε και εκείνο που διαβάζω. Ανάλογα με την πρόθεση που έχουμε. Χωρίς, επαναλαμβάνω, γραφές, χωρίς Χριστό. Θα μου πεις τώρα η Γριούλα που δεν ξέρει γράμματα, θέλω να μου θυμίσεις να πω το, εκείνο το ωραίο, πάει η Γριούλα στο βιβλιοπωλείο και λέει παιδάκι μου πόσο κάνει αυτή η Αγία Γραφή, λέει ξέρεις γράμματα Γριούλα, όχι, και τι θες τη γραφή παιδί μου, η Αγιά τι θες τη γραφή αφού δεν ξέρει γράμματα. Άκουσε παιδί μου, θα πάω σε αυτό που ξέρει γράμματα να μου τη διαβάσει. Το καταλάβαμε, η Γριούλα είχε όρεξη. Είχε όρεξη η Γριούλα, ήξερε τι έκανε η Γριούλα. Πολλοί από τους χριστιανούς δεν ξέρουν, ορίστε. Βρισκόμουν προ τριετίας, τώρα το θυμήθηκα που μιλάτε, σε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό και με είχαν πιέσει πολύ να βγάλω ένα λόγο για επαγγελματικό ταξίδι, για να πω κάποια πράγματα σημαντικά σε σχέση με την ιστορία στο χώρο εκεί και τα λοιπά, δραστηριότητα και τα λοιπά. Και το απόγευμα που θα γινόταν αυτή η εκδήλωση, διάβαζα, ξεκουραζόμουν λίγο και διάβαζα ένα βιβλίο χριστιανικό. Λοιπόν, έπρεπε να είχα γράψει τον υπολογιστή, να τα γράψω κάτω, να τα θυμάμαι, να τα τυπώσω, τίποτα από όλα αυτά. Και που λέτε έρχονται κάποια πράγματα. Την ώρα λοιπόν που έφτασε η ώρα λέει θα πεις δύο λόγια. Λέω όχι λόγια γιατί δεν είμαι, τελικά δεν προετοιμάστηκα, πέστε τα εσείς. Λοιπόν και λέει μα καλά εμείς δεν μας έχεις πει τίποτα αφού εσύ από σένα περιμέναμε. Λέω εντάξει άντε να πω. Και μίλησα, λες και είχα προετοιμαστεί εβδομάδες ας πούμε. Και όταν τελείωσα, τρόμαξα και εγώ με αυτά τα οποία είδα τους άλλους να τα έχουν ακούσει έτσι όπως θα ήθελα, αν είχα προετοιμαστεί. Ναι. Και τρόμαξα από την αντίδρασή τους, διότι προφανώς, τώρα θα μου πεις, έχει καμία σχέση, τα μπέδεψα όλα μαζί, αλλά μου μπήκε τώρα ότι διάβαζα κάτι χριστιανικό. Προσπαθώ να σκεφτώ τι διάβαζα και δεν μου έρχεται. Το μυστήριο, θέλει να πει το εξής ο αδερφός. Το μυστήριο βάσει το οποίο λειτουργεί ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Και αυτό που εμείς δεν φανταζόμαστε πριν μιλήσουμε να πούμε κάτι, το έχει επεξεργαστεί το Πνεύμα το Άγιο, μας το έχει μεταφέρει και έχει ακουστεί και ο λαός ενώ π.χ. θα πεις τι θα πω στον άνθρωπο στο λαό τώρα, τα έχει μεταφέρει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά με τις διαθέσεις έχει πάρει ο καθένας. Το θέμα μας λοιπόν, τελειώνω για να δώσω τον λόγο, είπα στον αρφό να πει, είναι ότι χωρίς τη μελέτη του Λόγου του Θεού και χωρίς βέβαια την κατά το δυνατόν από πλευράς εφαρμογή του, εμάς δηλαδή εφαρμογή του,
δεν νοείται να είναι κανείς ούτε καν ορθόδοξος χριστιανός. Ορίστε, Βασιλάκη. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Αλλά μια και το είπες, να ρωτήσω κάτι άσχετο. Δυνατά να σε ακούω, γιατί είμαι... Είναι στο, αν θυμάμαι καλά, στο Κατά Ιωάννη Ευαγγελίο. Να ακούσω. Που έρχονται κάποιοι Έλληνες, ναι, να επισκεφτούν τον Χριστό. Και είναι ο Απόστολος Φίλιππος που λέει ότι κάποιοι Έλληνες θέλουν να σε ζητάνε. Ναι. Σε ζητάνε. Λοιπόν, κάποιοι αιρετικοί παλιότερα, ναι, έχουν προσθέσει ένα χωρίο μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο δεν υπάρχει στην επίσημη, αλλά λένε ότι το απέκρυψε η Εκκλησία, ότι το είχε μέχρι το 3ο αιώνα. Και το χωρίο αυτό λέει ότι μόνο η Ελλάδα λέει ανθρωπογονή. Είναι κάτι φιλολογικό. Η λέξη από ανθρωπογονή, δηλαδή μόνο ένα έθνος, δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα τα έθνη δεν ανθρωπογονούν. Και δεν είναι βλασφημία, δηλαδή να λένε ότι το είπε αυτό το πράγμα ο Χριστός. Δεν χρειάζεται απάντηση, είναι αυτονόητη και είναι αρνητική, ναι, η ερώτηση. Βεβαίως. Ο Κύριος είπε, ήρθα να καλέσω όλο τον κόσμο. Ανθρωπογονή για όλο τον κόσμο, Κύριος. Ναι. Ενδιαφέρεται για το σύμπαν ολόκληρο, από ανθρώπινη πλευρά. Ναι, αλλά εδώ λέει μόνο η Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα. Αφού είναι αιρετική. Η Ελλάδα ανθρωπογονή. Το λένε αιρετική αυτό το πράγμα. Όχι, λένε ότι ήταν ορθόδοξος αυτός ο οποίος το έχει βάλει, γιατί δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά του. Είναι και εκείνος υποαίρεση, ναι, τη στιγμή που το λέει. Ναι, μιλάμε για τον 3ο αιώνα τώρα μετά Χριστόν, δεν μιλάμε κάτι καινούριο. Ότι... Αλλά δεν το συμπεριέλευαν οι πατέρες στις οικουμενικές περιγουμενικών συνόδων, μέσα στην Αγία Γραφή και ούτως ή άλλως αν υπήρχε εκατομμύρια βιβλία δεν έχουν φτιαχτεί τις Αγίες Γραφές. Έχω να προσθέσω, θα έπρεπε να είναι μέσα. Έχω να προσθέσω το εξής. Κάπου στο τέλος, δεν θυμάμαι, θα με το θυμίσεις, Σταύρο, το θυμάσαι, αν είναι του Ιωάννη, είναι του, λέει, «Έστι και άλλα πολλά, άτινα εάν εγγράφοντο, ουδέ τον κόσμον είμαι, άπατα χωρίσε». Λέει, «Και άλλα πολλά έκανε ο Κύριος μας», απαντάω, σε αυτό πες εσύ, «και άλλα πολλά έπραξε ο Κύριος, τα οποία αν γραφόντουσαν σε βιβλία, δεν τα χώραγε όλος ο κόσμος». Και συμπληρώνω. Έγραψαν οι Άγιοι Ιεροί Ευαγγελιστές, οι τέσσερις, όσα ακριβώς μα χρειάζονται για να σωθούμε. Τα παραπάνω είναι λόγια εκ του πειρασμού. Όσα μα χρειάζονται να σωθούμε. Γι' αυτά μιλάνε μόνο οι γραφές. Άλλωστε ο ένας Ευαγγελιστής συμπληρώνει τον άλλον. Υπάρχουν γεγονότα που δεν τα γράφουν όλοι το ίδιο γεγονός. Άλλο λέει ένα, άλλο συμπληρώνει τον άλλον, που σημαίνει ότι γράψανε σε διαφορετικό χρόνο, αλλά αυτά που μας χρειάζονται μόνο να τα διαβάσουμε για να σωθούμε. Και ένα ακόμα για να τελειώσω. Το γράμμα της Αγίας Γραφής, η Αγία Γραφή με άλλα λόγια, έχει αγιαστικό χαρακτήρα. Καθαρά αγιαστικό χαρακτήρα. Την μελετάς και σου αγιάζει μέσα σου τα εσωτερικά και σου καθαρίζει και το μυαλό. Το καθαρίζει. Αυτό γιατί είναι καθαρός ο λόγος. Καθαρός, φωτεινός. Εγώ λέει είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν τόλμησε ποτέ να το πει αυτό το πράγμα. Ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Σωκράτης είπε ψάχνουν για την αλήθεια. Και όλοι οι φιλόσοφοι. Και μόνο ο Κύριος είπε είμαι με κεφαλαία η αλήθεια. Είμαι η ζωή που οδηγεί στην αλήθεια. Και είμαι, το βλέπουμε σε μια εικόνα του Κυρίου, εκεί ανοιχτό Ευαγγέλιο, είμαι το φως του κόσμου. Και εμείς το ψάχνουμε. Η γέννησή σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, και παρακάτω λέμε ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι ο ήλιος ο Κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομίγυρη, γιατί δείξατε αυτό που πρέπει να δείξετε και μου δίνετε τη δύναμη να έρχομαι εδώ πέρα με την παρουσία σας και με την όρεξή σας. Την προσευχή μας και να πάω στον δρόμο. Ας λοιπόν με το ρολόι μου 7, Παναγιώτη.
Με το ρολόι μου έχω 7, εσύ τι ώρα είσαι. Και 3, 4. Αυτό το δικό σου ισχύει. Αγιώτικο. Λοιπόν, αδελφέ, δεν τους είπαμε το ανέκδοτο. Μετά την προσευχή. Μετά την προσευχή. Για να γελάσεις. Έχεις δίκιο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου και ειδεί το θέλημά σου, ως εις ουρανών και της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερα και άφεσι ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία με τους οφειλήματας ημών, κλείνεις ελέγχεις ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσαι ημάς από το μελήρο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχου και σώσου ημάς. Αμήν. Λοιπόν, να το πούμε γι' αυτό και να φύγετε. Είμαστε στα γιώρωσες, δεν είναι. Σου είπα στο πατέρα. Σε ένα πάτερ Αβραάμ, μια καλύβη. Λοιπόν, μα λέει, παιδιά, στο πάξο σένα. Στο πάξο σένα, επομένω. Μετά που σου είναι και άλλοι. Το συμπάστε, το πιστεύω. Λέει, μα είπα πατέρα Αβραάμ, λέει, είχε έρθει εδώ ένα δάσκαλο για να γίνει καλόγερο. Και ο γέροντά του, το θυμάσαι και εσύ, και ο γέροντά του του λέει, εδώ ζούμε με κουτάλες, αυτά φτιάχνουμε εργόχειρα. Και τον έβαλε να του μάθει να κάνει κουτάλες. Δεν μάθει ο δάσκαλος, δεν μπορούσε να μάθει. Του πιάνε τα χέρια Βασίλη. Λοιπόν, και του λέει, τι είναι μωρέ, οι κουτάλες γράμματα είναι που δεν τα μαθαίνεις, του λέει. Εν πάση περιπτώσει, φεύγει ο δάσκαλος, κατεβαίνει κάτω. Μπαίνει στην αίθουσα να κάνει το μάθημα, ξανά στο έργο του. Τα παιδάκια δεν παίρνανε τα γράμματα, μια ομάδα από τα παιδάκια. Παιδευότερα. Τι είναι μωρέ, κουτάλες που δεν τα μαθαίνετε, γράμματα είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ολό. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά μας το είπε τόσο χαριτωμένα από την Αβραάμ εκεί πέρα. Έλα Βασίλη. Ας το για να πάρουμε. Ευχαριστώ πολύ.